Κύριε Τζαβάρα, για μία ακόμη φορά συζητάμε για αυτό το τμήμα και για μία ακόμη φορά είναι έκδηλη ανησυχία για την τύχη του έργου. Σε τι φάση βρισκόμαστε και αν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο προς την κατεύθυνση του να δούμε κάτι θετικό όσον αφορά την υλοποίησή του? Το μόνο που εξακολουθεί να είναι το ίδιο είναι οι ψευτιές της κυβέρνησης. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο κίνδυνος να ματαιωθεί οριστικά το έργο εάν δεν υπογραφούν συμβάσεις μέχρι το Φεβρουάριο του 2019. Δυστυχώς μέχρι στιγμής η κατάσταση φαίνεται αδιέξοδη και αυτό οφείλεται στο γεγονός της αποκλειστικής υπαιτιότητας του κυρίου Τσπρίτζη, ο οποίος το Μάρτιο του 2015 αποφάσισε αδικαιολόγητα και εγκληματικά να ακυρώσει το διαγωνισμό για τη δημοπράτηση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου, που θα έφτανε μέχρι το καλό νερό στη συνέχεια, που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό το έκανε, όπως έλεγε, για να μην δοθεί το έργο στους εθνικούς δαβατζίδες, στους οποίους έχει δώσει δισεκατομμύρια η κυβέρνηση. Αυτή τον μάρανε τον κύριο Σπρίτζη, μήπως πάρει και το έργο αυτό. Το εκομμάτιασε σε 8 τμήματα και ήδη τώρα πηγαίνει από εργολαβία σε εργολαβία για να μαζέψει διάφορα κομμάτια τα οποία είναι άδειο εάν τελικώς οδηγήσουν στην κατασκευή του δρόμου. Έχετε κάποια εξέλιξη όσον αφορά τις εργολαβίες? Θα δούμε σημασιοποίηση, θα δούμε ρυθμό υλοποίησης? Γιατί αυτό με τα τμήματα το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το μόνο σίγουρο είναι ένα κομμάτι που είναι από τον πύργο μέχρι τα Δουνέκα, είναι κάπου 3-4 χιλιόμετρα, γι' αυτό μόνο κάτι μπορεί να γίνει. Για τα 90 τόσα χιλιόμετρα, μέχρι στιγμής ψάχνουμε να βρούμε άκρη. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση κάτοικοι της Δυτικής Πελοποννήσου ότι αυτή η κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σπρίτζη, εγκλημάτισε με τον πιο αποκρουστικό τρόπο εναντίον του τόπου μας. Πρώτον, γιατί μας κοροϊδεύσε, ήδη ηχούν ακόμα στα αυτιά μου η εξαγγελία του ίδιου του Πρωθυπουργού το Φεβρουάριο του 2018 από το δίθεν αναπτυξιακό συνέδριο της Πάντρας, που έλεγε ότι αρχίζει αμέσως η εκτέλεση του δρόμου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Και το δεύτερο έγκλημα είναι ότι εμείς μετράμε νεκρούς στην Ηλία. Κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες υπάρχει και ένας νεκρός στην Καρμανιόλα Πατρών Πύργου. Αυτό φαίνεται ότι τους αριστερούς που μας κυβερνάνε δεν τους ανησυχεί και είναι τόσο τελικά ο απάνθρωπος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό. Η αναισθησία τους έχει ξεπεράσει κάθε όριο, που πραγματικά λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί αυτός ο τόπος, αυτή ειδικά η περιοχή που έχει τόσα πλεονεκτήματα, και μιλάω για τη Δυτική Πελοπόννησο, δεν μιλάω μόνο για την Κηκία, εκατίντησε στα χέρια και στα μυαλά αυτών των αστοιχείωτων και των άσχετων ανθρώπων να έχει γίνει τελικά ένα παιχνίδι που είναι μόνο για επικοινωνιακά τεχνάσματα και για κατανάλωση, και κανένας ποτέ σε αυτόν τον τόπο δεν φανταζόταν ότι θα φτάναμε σε ένα τέτοιο χάλι. Η κυβέρνηση Σαμαρά και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς το θέμα το είχε λύσει. Γι' αυτό ακριβώς είχα πει κάποτε ότι αυτοί δεν είναι ικανοί ούτε τα γορδόνια από τα παπούτσα του Σαμαρά να λύσουν. Κύριε Τζαβάρα, τίθεται το ζήτημα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Θα υπάρξουν συναντήσεις με τον κύριο Σπίρτζη? Το ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο, επιδιώκεται να τρέξει ο δρόμος στο σύνολό του, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, μέχρι την Τζακώνα? Γιατί αυτό βλέπουμε από το μέτωπο της Ναι. Καταρχάς, είναι τόσο δημοκράτης ο Σπίρτζης και η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί, ώστε ζήτησε να μην κληθούν στην προηγούμενη σύσκεψη που έγινε κατόπιν ετήσεως του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, να μην κληθούν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Εγώ δηλαδή που είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουτσούκος που είναι του Πασόκ, γιατί όπως είπε τον ενοχλούμε με συνεχείς ερωτήσεις. Και οι βουλευτές έχουν ένα άλλο όπλο από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο εναντίον μιας κυβέρνησης που αυθαιρετεί και μονίμως δημιουργεί προβλήματα για τον τόπο μας. Τώρα, όσον αφορά το τι μέλη γενέστε, κανένας δεν ξέρει. Λένε συνεχώς ψέματα, όσον δε ακόμα και γιατί η σύσκεψη την οποία ήταν για τη Δευτέρα, την ανέβαλε ο κύριος Σπρίτζης, την έκανε λέει για την Παρασκευή, αλλά είναι βέβαιο ότι και για την Παρασκευή
δεν πρόκειται να μας καλέσει. Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι, θα πάρουμε όλους τους γονείς και τους συγγενείς και τους φίλους των ανθρώπων που έχουν χαθεί εξαιτίας αυτής της αδιαφορίας του κυρίου Σπρίτζη, τα θανατηφόρα ατυχήματα, εάν τα συγκεντρώσουμε, αποτελούν μια μικρή πόλη, ένα μικρό χωριό. Και αυτή είναι η μεγάλη ευαισθησία της κυβέρνησης της αριστεράς για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Το έχουν αποδείξει βέβαια, θα μου πείτε, και στη Μάντρα και στο Μάτι. 125 άνθρωποι έχουν χαθεί από την αδιαφορία τους, από την ασχετοσύνη τους και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των ανθρώπων στις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι εμείς δεν περιμένουμε τίποτα από αυτούς. Περιμένουμε πότε θα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, θα απαλλαγεί ο τόπος από αυτή την καταδυνάστευση, από αυτή την τυραννία του να έχει μια κυβέρνηση που δεν ασχολείται, που δεν έχει στο μυαλό της τίποτα άλλο εκτός από το πώς θα κάτσει στην καρέκλα και πώς θα απολαύσει τα αγαθά της εξουσίας, τα οποία όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε με τα πολυτελή αυτοκίνητα που παίρνουν διάφοροι υπουργοί, με τις πολύ ωραίες έτσι βεγγέρες που δίνουν, με όλα αυτά τα στοιχεία που τους αποκαλύπτουν την κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ανακαλύπτουν οι αριστεροί πόσο γλυκιά είναι η εξουσία. Εκεί ο λαός υποφέρει. Βρέπε Βενεζουέλα, βλέπετε τι γίνεται παντού. Κύριε Τζαβαρά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.